Είμαστε live και στο Instagram. Good morning to everybody. Good morning to Aggie's home. Good morning. Good morning. Καλημέρα σας. Τελευταίο live πρωινό για φέτος. Τελευταία φορά θα με δείτε 10 η ώρα το πρωί να σας πρίζω. Οπότε συντονιστείτε όλοι. Ελικόπτερο. Περνάει πολύ χαμηλά, το βλέπω. Εντάξει, λέει σήμερα θα κάνει κακοκαιρία. Έξω έχει χαρά Θεού, Παναγία μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι καταπληκτικός ο καιρός. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, να σας καλημερίσω όλους. Να δώσω χαιρετίσματα σε όλες τις χώρες που βρίσκονται οι Έλληνες. Αυστραλία, Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, παντού. Ξαναλέω ότι σήμερα είναι το τελευταίο live της καραντίνας ουσιαστικά, ενώ πρωινό, 10 η ώρα. Δεν ξέρω το βράδυ μας κάνω κανένα live, αλλά σήμερα έχω και Kids Lab και Άκης Φουτούρ, οπότε είναι too much να με δείτε πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Ξέρεις, έχω γίνει φιάλτης μερικούς. Θα με βλέπετε στον ύπνο σας. οπότε... θα κοιτάξω να κάνω κάποια live μετά από την καραντίνα, αλλά δεν θα είναι στη συχνότητα που κάνουμε τώρα, καθημερινά. Ούτως ή αλλιώς από αύριο όλοι θα μπείτε σε περισσότερο έτσι, κανονικούς ρυθμούς, θα πάτε κανονικά στη δουλίτσα σας, οπότε γενικά τα live το πρωί δεν έχουν και καμία ουσία γιατί όλοι δουλεύουμε. Εγώ να σας πω ότι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έχω γύρισμα, Kids Lab, επιτέλους, είναι τα τελευταία μας επεισόδια που πρέπει να γυρίσουμε, ή 6 ή 8 είναι, ή 10. Ή 12. Δεν ξέρω. Έχω να κάνω τα τελευταία επεισόδια για το Kids Lab φέτος. Βρισκόμαστε σε μία ραμπούλα γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα προλάβουμε φέτος να κάνω και Kids Lab και Aggie's Future λόγω της κατάστασης. Γιατί άμα ξανακλείσουν τα πάντα όλα τον Σεπτέμβριο, εγώ πρέπει προληπτικά να κάνω κάποια γυρίσματα. Οπότε ανάμεσα από το Kids Lab και το Future. Προτεραιότητα έχει το Kids Lab, οπότε πρέπει να γυρίσουμε επεισόδια τώρα το καλοκαίρι για το Kids Lab, για να μπορέσω να έχω επεισόδια το χειμώνα, γιατί από Σεπτέμβριο άμα ξανακλείσουμε και άμα ξαναγίνει όλη η κατάσταση δεν θα μπορώ να παραδώσω. Είναι 60 επεισόδια για του χρόνου, οπότε ξεκινάμε με Kids Lab και άμα οι συγκυρίες το επιτρέψουν μπορεί και να γίνει και το άλλο. Αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος, αν και μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή, θέλω να την ξανακάνω. Δεν υπάρχει χρόνος, γιατί για να κάνουμε ένα Aggie's Future χρειάζεται 3 μέρες εξωτερικά γυρίσματα, μία μέρα σπικάζ, πλάς όλες οι προετοιμασίες και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πας 3 μέρες, όντως γυρνάς πτώμα, την επόμενη μέρα θέλεις απλά να κάνεις λίγα πράγματα, να μην κάνεις πολλά. Οπότε για 12 με 15 επεισόδια που λέγαμε για του χρόνου, χρειάζομαι ουσιαστικά 50 με 60 μέρες γυρίσματος. 2 μήνες καθαρότατοι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς Σαββατοκύριακα. Οπότε ή θα κάνω το Aggie's Future το καλοκαίρι ή θα κάνω το Kids Lab το καλοκαίρι. Και εντάξει, το Kids Lab είναι κάτι που δεν μπορώ να σταματήσω. Δηλαδή έχω πει θα το κάνω μέχρι τη στιγμή που μπορώ να το κάνω. Μέχρι τη στιγμή που θα μπορώ να μιλάω και θα είμαι παππούς και θα κάνω θα κάνω Kids Lab, γιατί είναι μια έτσι συνήθεια που δεν έχω σταματήσει να μαγειρεύω μαζί σας 10 χρόνια. Όντως όλοι οι μάγειρες αυτό που θέλουν είναι ένα ταξιδιωτικό, γιατί είναι πάρα πολύ πρεστιζάτο να έχεις ένα ταξιδιωτικό. Αλλά το πρεστίζ πρέπει να πάει λίγο στην άκρη. Πιο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια. Εγώ θέλω πραγματικά να συνεχίσω να κάνω το Kids Lab. Οπότε τυπικά σας λέω κιόλας για να γνωρίζετε. Δεν γνωρίζω ακόμα τι θα κάνουμε. Σίγουρα το Kids Lab θα γίνει του χρόνου 100%. Για το Food Tour, μακάρι να πάνε όλα τα πράγματα καλά, αν και εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Πέρυσι το καλοκαίρι κάναμε 4-5 επεισόδια από το Kids Lab το καλοκαίρι και τα υπόλοιπα σιγά σιγά τα κάναμε το χειμώνα, γιατί πρέπει να προτρέξεις, να τα κάνεις πάρα πολύ μπροστά, χρειάζεται ένας μήνας τουλάχιστον μοντάζ το κάθε επεισόδιο του Aggie's Future. Σήμερα είναι το τελευταίο επεισόδιο, έχουμε τα best of. Οπότε, συνήθως προτιμάς να κάνεις αυτό το project όλο το καλοκαίρι, να το χτυπήσει όλο το καλοκαίρι που έχει πολύ καλό καιρό, περισσότερη διάρκεια ημέρας, οπότε μπορείς να κάνεις περισσότερο γύρισμα, γιατί το χειμώνα η ημέρα μικραίνει, οπότε το γύρισμα που μπορείς να κάνεις είναι περιορισμένο και ουσιαστικά προτιμάς να κάνεις και τα 12, 13, 14, 15 επεισόδια το καλοκαίρι. Να τελειώνεις, να τα αφήνεις στην άκρη, να πάνε στο μοντάζ, αρχισυνταξία, σπικάζ και όλα τα υπόλοιπα και μετά ουσιαστικά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αρχίζει να βαράς το Kids Lab που είναι πιο εύκολο.
Μπορείς κάθε μήνα να βαράς 3-4 μέρες και ουσιαστικά φτάνουν για να βγάλεις όλη τη σεζόν. Απλά τώρα, άμα κάνω το Άκης Food Tour το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο μας πούνε κλείνεται, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, εγώ δεν θα μπορώ να κάνω Kids Lab. Οπότε, εκ των πραγμάτων, ούτως ή αλλιώς, άμα μας κλείσουν, ενώ κανονικά ποτέ δεν έκανα γυρίσματα Kids Lab το καλοκαίρι, φέτος θα κάνω καλοκαίρι. Οπότε, διακοπές Yoko Άκης φέτος. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζομαι άλλες διακοπές, φτάνει, καλά καθίσαμε. Θα κάνω όλα τα επεισόδια τώρα το καλοκαίρι ή θα τα χωρίσω μισά-μισά, δεν ξέρω, θα δω. Θέλω να κάνω μεγάλο όγκο επεισοδίων τώρα, οπότε από αύριο αρχίζει μια πολύ έτσι, δημιουργική ημέρα για εμένα, γιατί πρέπει να πάρω χαρτί, μολύβι, να κάτσω, να σκεφτώ, να πάρω ιδέες, να δω τι έχω κάνει, τι δεν έχω κάνει, τι μου ζητάτε, να βγάλω καινούργιες συνταγές για το Kitchen Lab. Οπότε, ξέρετε, νιώθεις λίγο σαν... σαν τον τύπο που γράφει τραγούδια, τον ναι, ή σαν τον τύπο που γράφει βιβλία. Άσχετα που γράφει συνταγές, ξέρετε ότι εγώ νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι ωραία όταν δημιουργεί συνταγές και μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, να μην σας το πολυλογώ, 1000% θα γίνει το Kitchen Lab, γιατί θα κάνω τα γυρίσματα το καλοκαίρι. Και το food tour θα δούμε. Μακάρι. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και να μπορέσει να γίνει. Αλλά προς το παρόν, Yoko. Προς το παρόν. Αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Και όντως, τώρα που γράφει η Ράκλειο Κρήτης, είχαμε σκοπό το επόμενο food tour, 2 επεισόδια να είναι στην Κρήτη. Είχαμε σκοπό να πάμε σε όλα τα κρητικά νησιά. Είχαμε σκοπό γενικά να πάμε στις άκρες. Οπότε κάποια επεισόδια θα βγαίνουν 4 και 5 μέρες. Αλλά δεν πειράζει, το είχαμε πάρει απόφαση. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε μια ιδιαίτερη συνταγή για σήμερα τελευταία. Θέλω να σας γλυκάνω. Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Ουσιαστικά πρόκειται για κάτι ανάμεσα από λουκουμάδες και ντόνατς σε ένα ψωμί. Αυτό το ψωμί λέγεται το ψωμί της Μαϊμούς, γιατί... Αχ, υπάρχουν δύο θεωρίες. Η μία είναι ότι η Μαϊμού είναι πίκη και παίρνει τρώει, και η άλλη είναι ότι υπάρχει το δέντρο της Μαϊμούς που ουσιαστικά μοιάζει σαν ένα σταφύλι με μικρά-μικρά λουκουμαδάκια και θυμίζει πάρα πολύ αυτό το ψωμί. Δεν ξέρω ποια από τις δύο θεωρίες είναι η επικρατέστερη. Δεν θυμάμαι ποια είναι η πραγματική βασικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, η συνταγή είναι πανεύκολη, θα πάθετε σοκ. Είναι πεντανόστιμη, είναι ό,τι πρέπει για πρωινό και όχι μόνο, είναι για όλη την ημέρα. Και επειδή δεν το έχετε δει και δεν το έχετε κάνει, περιμένετε μέχρι το τέλος, γιατί αυτό που θα δείτε είναι κάτι μοναδικό και θα σας βάλει σε διαδικασία να το φτιάξετε 100%. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τα κλασικά τα ξέρετε. Όποιος έχει την καλή διάθεση να γράφει από κάτω τα βήματα της συνταγής σε άλλες γλώσσες μπορεί να το κάνει. Μας βλέπουν άνθρωποι από άλλες χώρες. Εν τω μεταξύ, τρελαίνομαι γιατί δεύτερες και τρίτες γενιές Ελλήνων που έχουν πάει στο εξωτερικό και έχουν μείνει. Και τα παιδιά, εντάξει, γεννήθηκαν στην Αυστραλία, γεννήθηκαν στην Αμερική, γεννήθηκαν στην Αγγλία. Τρελαίνομαι όταν κάνουν φιλότιμες προσπάθειες να μην ξεχάσουν τη γλώσσα και ξέρουν ελληνικά. Ακόμα και όταν κάνουν ορθογραφικά λάθη, τρελαίνομαι. Όταν μιλάνε, τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και γενικά το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι αυτό. Όταν φεύγεις, να μην ξεχνάς από πού έρχεσαι. Και ειλικρινά εκτιμώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που βρίσκεται στο εξωτερικό και μας στηρίζει, τους στηρίζουμε κι εμείς. Έχω ζήσει στο εξωτερικό 5 χρόνια, ξέρω πώς είναι. Γύρισα πίσω, δεν άντεξα εγώ, γιατί σε αντίθεση με αυτούς που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, εγώ γεννήθηκα εδώ. Οπότε, άμα δεν μιλάς τη μητρική σου γλώσσα και μιλάς μία άλλη γλώσσα, ποτέ δεν είσαι ο εαυτός σου. Πάντα είσαι ο χαζός της παρέας, να το πω έτσι. Οπότε, όταν πήγαινα στο εξωτερικό, εγώ δεν έχω συνηθίσει έτσι. Όταν κάθομαι σε ένα τραπέζι, μου αρέσει να έχω την ατάκα, να έχω λόγο, να έχω αντίλογο, να μπορώ γενικά να επικοινωνώ με τον κόσμο και μου αρέσει και γενικά θεωρώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ όταν βρίσκομαι σε συζητήσεις ή να είναι παραγωγικές κοινωνικά, ή να είναι παραγωγικές χιουμοριστικά, ή να είναι παραγωγικές με κάποιον τρόπο. Δηλαδή κάτι πρέπει να βγει σε μια συζήτηση. Δεν είμαι αυτούς τους ανθρώπους που μπορώ να κάτσω και να συζητήσω με κάποιους και να κουτσομπολεύω ή να κοροϊδεύω άλλους. Δηλαδή όταν ακούω τέτοια πράγματα φεύγω. Δηλαδή μου κάνει κακό στο μυαλό. Οπότε. Γενικά, όταν ζούσα στην Αγγλία, από την πρώτη μέρα που πήγα, επειδή δεν μιλούσα την δική μου γλώσσα, σκεφτείτε τώρα πώς θα πω εγώ το Παναγία μου στα αγγλικά. My mother Mary, δηλαδή είναι αστείο. My mother Mary θα ακουστεί ότι είμαι αστείος. Οπότε γενικά δεν έχεις την προσωπικότητά σου. Και όταν δεν έχεις την προσωπικότητά σου, δεν είσαι ο εαυτός σου, αυτό το πράγμα σε πνίγει. Είναι διαφορετικό το να γεννηθείς
σε μια άλλη χώρα και ουσιαστικά να μιλάς τη γλώσσα σαν μητρική σου γλώσσα και διαφορετικά να πας σαν μετανάστης και να μιλάς μια άλλη γλώσσα σε άλλη χώρα. Έτσι και εγώ πριν πάω στο εξωτερικό είχα μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και ξέρετε λίγο πώς αντιμετωπίζουμε όλοι τα πράγματα και από τότε που έγινα εγώ μετανάστης γυρνώντας πίσω στην Ελλάδα άλλαξε τελείως η φιλοσοφία μου και πραγματικά εκτιμώ τον κάθε άνθρωπο που έρχεται από άλλη χώρα να δουλέψει. Δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι, γιατί το να δουλεύεις σε ένα χώρο και αυτομάτως επειδή δεν μιλάς τη γλώσσα της χώρας που δουλεύεις να γίνεσαι ο χαζός εισαγωγικά της παρέας, γιατί πάντα θα είσαι ο χαζός. Όταν δεν έχεις την ατάκα, όταν δεν έχεις αυτό, τη σπιρτάδα, δεν γίνεται να είσαι ο έξυπνος παρέας. Οπότε εκτιμώ όλες τις μειονότητες, εκτιμώ όποιον άνθρωπο έρχεται να δουλεύει από το εξωτερικό στην Ελλάδα, εκτιμούμε γενικά τους πάντες, γιατί όπως πήγα και εγώ σε άλλη χώρα και με βοηθήσαν και με εκτιμήσανε, σε εισαγωγικά, έχω την υποχρέωση να κάνω το ίδιο. Και μόνο άμα το δεις μπορείς να το καταλάβεις. Άμα δεν το δεις δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι πολύ, 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 πολύ σημαντικό να δίνουμε αγάπη και να καταλαβαίνουμε τους γύρω μας. Δηλαδή, άμα δεν καταλαβαίνεις τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι, που συναναστρέφεσαι και τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου και νιώθεις γενικά ότι είσαι ανώτερος από αυτούς, αυτό το πράγμα μπορεί να σου δημιουργήσει μόνο προβλήματα. Και εκεί πέρα είναι και η βάση του ρατσισμού. Δηλαδή, όλοι θεωρούν ότι ο ρατσισμός έχει να κάνει μόνο με το χρώμα, που ούτε καν ισχύει. Ο ρατσισμός είναι μια πολύ βασική αρχή. Όταν θεωρείς κάποιον άνθρωπο άλλον κατώτερο από εσένα για οποιονδήποτε λόγο, σημαίνει πως είσαι ρατσιστής. Οπότε δεν χρειάζεται να έχει διαφορετικό χρώμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι μερικοί πιστεύουν ότι είναι πολύ καλύτεροι από τους υπόλοιπους για οποιονδήποτε λόγο. Οπότε γενικά αυτή η φιλοσοφία είναι πάρα πολύ λάθος και πρέπει να αλλάξει. Ισότητα, παιδιά. Ισότητα. Είμαστε όλοι ίσοι. Μερικοί είναι πιο κολόφαρδοι, μερικοί είναι λιγότεροι κολόφαρδοι. Αλλά αυτοί που είναι λιγότεροι κολόφαρδοι, πιστέψτε με, ότι πάντα έχουν την ευκαιρία τους στη ζωή τους για να αποδείξουν ότι μπορούν να γίνουν και αυτοί κολόφαρδοι. Ναι, δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα σπάμε, πάμε να φτιάξουμε τη συνταγή. Απλά, πραγματικά σας λέω, μερικές φορές πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε πιο σφαιρικά. Σταματήστε να σκεφτόστε μέχρι το κουτσομπολιό σε ένα τραπέζι. Είναι πάρα πολύ κακό, πραγματικά. Εγώ μου φαίνεται αστείο. Δηλαδή, όταν είμαι σε παρέες και ακούω τον κόσμο, το μόνο που κάνει είναι να μιλάει για άλλους. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ να κάτσω. Σηκώμαι και φεύγω. Θεωρώ ότι είναι χάσιμο της ημέρας. Προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα. Προτιμώ ακόμα να πάω στο σπίτι και να κάτσω κάνα και να ξαπλώσω και να περάσω παραγωγικό χρόνο με τον εαυτό μου παρά να κάνω αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, θα φτιάξουμε το ψωμί της μαϊμούς. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε το ψωμί της μαϊμούς τι είναι, είναι αυτό το υπέροχο ψωμί. Που ουσιαστικά είναι μικρά μικρά λουκουμαδάκια. Εδώ. Θα βγάλω ένα για να σας δείξω. Κοιτάξτε. Είναι όλα μικρά μικρά λουκουμαδάκια. Θα το ξανασυνθέσω γιατί δεν έπρεπε να το χαλάσω. Γιατί το χάλασε, Σάκη. Έπρεπε να το δείξω τέλος. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Wait a minute. Το έβαλα. Το έβαλα. Τέλεια. Και είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Δηλαδή θα κάνετε λουκουμάδες στον αυτόματο πιλότο. Περιμένετε και θα δείτε. Λοιπόν, το βάζω ένα λεπτάκι στα μικροκύματα να ζεσταθεί, γιατί το έκανα χθες το βράδυ. Δεν είχα κουράγιο το πρωί, να σηκωθώ να κάνω monkey break. Το έκανα χθες το βράδυ. Όταν το βγάλετε κατευθείαν φρέσκο, κατευθείαν θα ανοίγουν αυτά. Τώρα που θα το βάλω λίγο στα μικροκύματα, κατευθείαν θα ανοίξουν και θα είναι τέλεια. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Monkey break. Στο βίντεο που σας έχω δώσει τη συνταγή, αυτό που κάνω είναι να λιώνω το βούτυρο μαζί με το νερό. Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα κάνουμε ένα απλό ζυμάρι, εδώ. Θα παίρνω τον κάδο του μίξερ. Εδώ είμαστε. Και θέλω νεράκι σε θερμοκρασία δωματίου. Γράψτε κιόλα στη συνταγή, να τη γράφουμε την ίδια στιγμή. 250 γραμμάρια, 250 ml νερό. ml και γραμμάρια στο νερό είναι ακριβώς το ίδιο. Μόνο στο νερό. Στα υπόλοιπα όλα υλικά, τα ml και τα γραμμάρια παίζουν. Γι' αυτό το λόγο δεν δίνω ποτέ ml στις συνταγές και πάντα δίνω γραμμάρια. Γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να μετρήσετε ακριβώς τα ml σε ένα ποτήρι. Όσο μάστορες κι αν είστε, θα είστε 10 γραμμάρια πάνω, 10 γραμμάρια κάτω. 10 γραμμάρια παραπάνω υγρασία σε μια συνταγή ζαχαροπλαστικής είναι τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο πάντα δίνω γραμμάρια. Γιατί με ρωτάνε, Άκη, γιατί δίνεις κούπες και δεν δίνεις το ένα και γιατί δίνεις το άλλο. Γιατί άμα δώσω κούπα, κοιτάξτε εδώ, δηλαδή είναι αστείο. Μία κούπα, δύο κούπες, τρεις κούπες.
τρεις διαφορετικές κούπες εντελώς δοσομετρικές για να φτιάξει τη λαγή μου. Δεν νομίζω κανείς στην Ελλάδα να έχει δοσομετρικά κούπας που είναι αυτά, πούντα, εδώ. Αυτά εδώ. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν βγαίνει καμία συνταγή. Και όταν βλέπω στις συνταγές να λένε μία κούπα τόσο αλεύρι, δύο αυγά, μία κούπα βούτυρο, τρελαίνομαι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ανεύθυνο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί δεν βγαίνει η συνταγή στους ανθρώπους. Καταλαβαίνω. Μην το κάνεις ποτέ. Λοιπόν, μία μαγιά μέσα στο νεράκι, εδώ. Κούντο. Το ψαλίδι μου. Τέλεια. 9 γραμμάρια μαγιά. Πούντο. Όχι, εδώ είναι η συνταγή. Μία μαγιά, 9 γραμμάρια, εδώ. Ρίχνω μέσα. 75 γραμμάρια ζάχαρη. Έχει αρκετή ζάχαρη, κάνουμε λουκουμάδες, εντάξει. Μην το φοβηθείτε, δεν θα βγει πολύ γλυκό το αποτέλεσμα. Και ανακατεύουμε. Ο τρόπος που κάνω τη συνταγή στο βίντεο που σας έχω δώσει είναι διαφορετικός. Απλά επειδή τώρα είμαι στο σπίτι και δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω εκείνο τον τρόπο, γιατί χρειάζεται πολλά περαδόθη και να αλλάζω την κάμερα πάρα πολύ συχνά, θα σας δείξω εδώ τον τρόπο που είναι εξίσου καλός, είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, οπότε ανακατέψαμε μαγιά, νερό και ζάχαρη και περιμένουμε μέχρι να διαλυθεί μαγιά 100%. Στη συνέχεια προσθέτουμε το βουτυράκι μας. Και ενώ το προζύμι που το κάνω εκεί πέρα σε εκείνη τη συνταγή χρησιμοποιώ το μισό αλεύρι για να κάνω ένα τύπο προζύμι, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι λίγο διαφορετικό. Ψέματα, είναι εύκολο. Ρίχνω το βούτυρο, ρίχνω το αυγό, ρίχνω βασικά όλα τα υγρά μου μέσα. Ρίχνω και μία πρέζα αλάτι, εδώ. Ανακατεύω. Και ουσιαστικά έχω όλη την υγρασία που χρειάζομαι εδώ. Τώρα, αντί για να κάνω προζύμι με το μισό αλεύρι και να αφήσω να πάρει έτσι καλά η μαγιά, αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω όλο το αλεύρι, εδώ, από πάνω. 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Ανακατεύω 250 νερό με μία μαγιά και 75 γραμμάρια ζάχαρη. Προσθέτω ένα αυγό 50 γραμμαρίων, 50 γραμμαρίων είναι πολύ σημαντικό. 60 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, ή μπορείτε να βάλετε και σπορέλα αν δεν έχετε βούτυρο, ή μαργαρίνη. Αλλά το βούτυρο μας αρέσει γιατί μυρίζει σε αυτή τη συνταγή. Και στο τέλος βάζω μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αυτό είναι. Τώρα, σε αυτό το σημείο ήταν πάρα πολύ καλό, εάν έχετε τη δυνατότητα, για να δημιουργήσουμε ένα τύπο προζύμι, να είναι πιο δυνατή η μαγιά μας και να φουσκώσει πιο γρήγορα, έτσι όπως είναι, άμα αφήσουμε το μείγμα μας για ένα τεταρτάκι, εδώ, με μια πετσέτα, θα δουλέψει πάρα πολύ καλά η μαγιά, θα αφρίσει, θα σπάσει από πάνω το αλεύρι και θα είναι τέλεια. Σε περίπτωση που δεν έχετε χρόνο, δεν πειράζει. Η ζωή είναι καλή για μας, οπότε συνεχίζουμε τη συνταγή κανονικά. Παίρνουμε έτσι όπως είναι τον κάδο του μίξερ, το βάζουμε με το γάντζο. Και στην περίπτωση που δεν έχετε μίξερ, η όλη διαδικασία γίνεται κανονικά στο χέρι με μια κουτάλα. Εντάξει, στην αρχή και μετά βάζετε χέρι. Το μείγμα βγαίνει αρκετά κολλώδες, κολλάει στα χέρια, αλλά δεν πειράζει, με το χέρι, άμα δουλέψουμε, θα βγει. Και άμα δεν δουλέψετε και πάρα πολύ το μείγμα, δεν πειράζει, πάλι θα βγει η συνταγή, γιατί δεν φτιάχνουμε ψωμί. Φτιάχνουμε κάτι αφράτολ, τύπου λουκουμάδες. Οπότε και να μην δουλέψει πάρα πολύ η γλουτένη, δεν μας πειράζει. Σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ, μπορείτε να το κάνετε στο χέρι. Άμα γίνεται ταϊά, να το γράψουμε στη συνταγή. Λοιπόν, και χτυπάω εδώ όλα τελικά. Και αυτά. Τώρα, όση ώρα φτιάχνουμε το μείγμα μου εκεί πέρα, να φτιάξω μια γρήγορη γκανάζ. Ουσιαστικά έχω μια σοκολάτα, η αναλογία θα πάει περίπου 1-1, δηλαδή 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια σοκολάτα. Θα βάλω τη σοκολάτα μου εδώ και έχω βάλει γάλακτος τώρα, γιατί είναι πρωί. Θέλουμε όλα να είναι πιο γλυκά. Θέλουμε να έχουμε τον καφέ μας, να φτιάξουμε και ένα κακάο. Σε περίπτωση που κάνετε κανένα κακάο τώρα το πρωί, η συνταγή είναι πανεύκολη. 1 λίτρο γάλα, 400 γραμμάρια σοκολάτα, τα βάζετε στα μικροκύματα, ζεσταίνετε, λίγο ξύσμα πορτοκάλι. Και άμα θέλετε να την κάνετε έτσι πιο πηχτή τη σοκολάτα σας, θα αντικαταστήσετε τα 200 γραμμάρια γάλα με 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Απλά τα ζεσταίνετε, ανακατεύετε και έχετε ζεστή σοκολάτα. Δηλαδή, επειδή το βράδυ κάνει τέτοιο καιρό, όντως είναι η κατάλληλη για ζεστή σοκολάτα. Και μόλις έχασα το live μου το βραδινό, δεν μπορούσα να κάνω μια ζεστή σοκολάτα το βράδυ. Γιατί? Δεν το βλέπετε έτσι, είναι πολύ σκληρό. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι αυτό, τα βάζω στα μικροκύματα. Εδώ.
ξεκινάω με 1,5 λεπτό και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε. Άμα έβαζα σκέτη σοκολάτα μέσα να τη ζεστάνω, μπορεί να χρειαζόταν 2-2,5 λεπτά. Αλλά τώρα επειδή έχει την κρέμα, αν και είναι περισσότερη ποσότητα μείγματος, πριν ήταν 200 γραμμάρια, τώρα είναι 400 γραμμάρια μείγμα, επειδή η κρέμα γάλακτος έχει υγρασία μέσα, νερό, και επειδή τα μικροκύματα δουλεύουν πάντα με την υγρασία, πολύ καλύτερα, θα γίνει σε λιγότερο χρόνο. Δηλαδή το να ζεστάνω σοκολάτα μαζί με κρέμα γάλακτος θέλει λιγότερο χρόνο από το να ζεστάνω σκέτη σοκολάτα στα μικροκύματα. Τώρα, με το που ζέστανα λίγο, κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Απλά φεύγουν όλα από μέσα. Δηλαδή στο τέλος αυτό που θα φάτε είναι κάτι μοναδικό, είναι αυτό, είναι το πίκι ψωμάκι. Δηλαδή παίρνεις ένα, βουτάσεις σοκολάτα και τρως, δηλαδή είναι μικρά λουκουμαδάκια, τέλεια, δεν υπάρχει. Και επειδή θα φτιάξετε όλη τη συνταγή, το ξέρω, περιμένετε να δείτε και πόσο εύκολο είναι στη συνέχεια, δεν είναι τίποτα. Δεν χρειάζεται φούσκωμα, ξαναφούσκωμα, κατευθείαν γίνεται η συνταγή. Λοιπόν, λίγο ακόμα. Λοιπόν, το ζυμαράκι σας, όπως σας είπα, θα βγει λίγο κολλώδες. Δεν θέλω να το φοβηθείτε, γιατί άμα πάρουμε αλεύρι στα χέρια μας και δουλέψουμε θα βγει κανονικά. Οπότε δεν θέλω να φοβάστε καθόλου. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, να πάρω λίγο αλεύρι, εδώ. Θα ρεχτώ. Μπα, να γεμίσω λίγο αλεύρι. Απλά για να μην κάνω τοποθέτηση, δεν γυρνάω απλά. Λοιπόν, λίγο αλευράκι και για να είμαστε καθαροί στην κουζίνα, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ, θα σας αφήσω αυτό στην άκρη, εδώ, εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Λοιπόν, ουουου, το πρόλαβα. Παναγία μου, έφυγε και το μίξερ από τη θέση του. Είσαι εσύ που το πρόλαβα, δεν βρίσκεται κάτι στο γινωμένο ζύλι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα δείτε ότι το μείγμα κολλάει. Δύσκολο. Γιατί άμα κολλάει, είναι δύσκολο να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Δεν πειράζει όμως, γιατί αυτό θέλουμε να κολλάει. Αυτό που θέλω να κάνετε κι εσείς είναι πάρα πολύ απλό. Πάρτε ένα ταψί, με ένα ταψί θα δουλέψουμε. Εδώ, να βλέπετε λίγο καλά. Τέλεια. Λοιπόν, πάρτε ένα ταψί. Βάλτε εδώ λίγο αλεύρι. Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι αυτός. Και βάλτε αλεύρι στα χέρια σας, εδώ. Πάρτε λίγο από το ζυμάρι εδώ και φτιάξτε ένα μπαλάκι. Άμα έχετε αλεύρι στα χέρια δεν πρόκειται να κολλάει. Το μπαλάκι που θέλω να κάνετε είναι τόσο. Εδώ. Μπορείτε να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί πρέπει να κάνω όλα τα μπαλάκια. Δεν μπορώ να σταματήσω να κάνω αυτή τη διαδικασία. Ένα, δύο, εδώ. Θα κολλάει το μείγμα, σας το ξαναλέω, μην τρομάξετε, δεν μας πειράζει, αυτό θέλουμε, να κολλάει, γιατί άμα κολλάει τώρα σημαίνει πως θα βγουν πάρα πολύ μαστιχωτά τα λουκουμαδάκια μας. Εδώ, συνεχίζω, αλεύρι στα χέρια και δεν κολλάτε πουθενά, δεν μασάτε τίποτα. Εδώ, εντάξει, είναι τρομερή διαδικασία να κάνετε με τα παιδιά σας ή γενικά με άνθρωπο που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τη ζαχαροπλαστική, άνθρωπο που βαριέται να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική, γιατί αυτή η συνταγή είναι καταπληκτική. Στον αυτόματο πιλότο, ούτε τηγανίσματα, γιατί ουσιαστικά κάνουμε λουκουμάδες πλητού στο φούρνο, χωρίς τηγανίσμα, χωρίς λάδια. Είναι η πιο healthy εκδοχή που μπορείτε να κάνετε. Έτσι θα πρέπει να τους έχω πουλήσει, σαν λουκουμάδες healthy. Σε περίπτωση που κολλάει πάρα μα πάρα πολύ το μείγμα σας, κάτι έχετε κάνει λάθος στο μέτρημα, οπότε βάλετε λίγο παραπάνω αλεύρι. Γιατί είδατε, εγώ μια χαρά τα έχω μετρήσει και βγαίνουν κανονικά όλα. Όπως μας στέλνει ένα μήνυμα πριν από λίγες μέρες μια κυρία. Και λέει, α, και έκανα τα κουλούρια Θεσσαλονίκης και ήταν πάρα πολύ, το μείγμα πάρα πολύ υγρό, δεν μπορούσα να το πλάσω. Λέω τη γυναίκα ότι, κοιτάξτε να δείτε, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα έχετε κάνει λάθος στο μέτρημα. Και λέει, όχι, το μέτρημα το έκανα σωστό, κάτι άλλο, εσύ έχεις κάνει κάτι λάθος. Και λέω, αγαπητοί μου, δεν γίνεται να κάνω κάτι λάθος, γιατί τη συνταγή που σας δίνω είναι η συνταγή που κάνω. Οπότε αποκλείται να κάνω κάτι λάθος, 100%. Όχι, μου λέει, εσύ κάνεις λάθος, είσαι ανεύθυνος, πρέπει να δεις καλύτερα τις συνταγές στον κόσμο. Μα λέω, άμα μπείτε αυτή τη στιγμή στο Instagram και πατήσετε λίγο στο feed, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν φτιάξει και 50.000 άνθρωποι τη συνταγή αυτή και να τους έχει πετύχει και στη μόνη που δεν τους έχει πετύχει. Όχι, εσύ φταίς, θα μου λέει. Εντάξει, λοιπόν, εκεί πέρα είναι που δυστυχώς δεν απαντάς ξανά. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει.
Μερικοί άνθρωποι έχουν αυτή την αίσθηση ότι θέλουν να κατηγορήσουν τους πάντες. Ό,τι και να γίνεται στον κόσμο δεν τους νοιάζει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να βρουν λόγο για να κατηγορήσουν κάποιον. Οπότε, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Άμα θέλετε να με κατηγορήσετε, κατηγορήστε με. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Κάθε μέρα κάθομαι και κάνω live εδώ. Σας δίνω συνταγές. Δεν ζητήσαμε ούτε ένα ευρώ γι' αυτό. Δωρεάν υπηρεσίες παρέχουμε. Αν να ξέρετε, θα το χρεώνανε να κάνουν σεμινάρια. Και πάλι βρίσκουν κάποιοι να σου πούνε κάτι κακό. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι ώρα που γίνονται. Λίγο λεπτάκι στα χέρια, εδώ, είναι αρκετό για να μην σας αφήσει να κολλήσει το μείγμα. Παίρνω, κόβω, εδώ. Παίρνω, κόβω, εδώ. Καλά, εντάξει, εγώ το έχω κάνει αυτό πάρα πολλές φορές, οπότε μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Τα χέρια μου κολλάνε και με αυτόν τον τρόπο που θα κάνω τη συνταγή, ουσιαστικά θα λερώσω μόνο δύο τα ψάκια και θα την έχω κάνει αντί για να λερώσω και τους πάγκους μου και όλα τα υπόλοιπα. Το λέω στο λάμπρο. Ξέρω λάμπρο γιατί το λέω, άμα βλέπει το live. Λοιπόν, συνεχίζω. Έμειναν άλλα 30 δευτερόλεπτα. Άντε ένα λεπτό. Και πιστέψτε με, έχει τελειώσει και η συνταγή. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ. Εδώ. Καταπληκτική συνταγή, δεν υπάρχει. Αλευράκι έχετε, μαγιά έχετε. Τώρα σε περίπτωση που δεν έχετε μαγιά, θεωρώ, δεν είμαι σίγουρος, θεωρώ ότι άμα βάλετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μπορεί και να σας βγει η συνταγή. Άρα πρέπει να βάλετε λίγο παραπάνω, 530-540 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Και δεν χρειάζεται καθόλου φούσκωμα και τελευταία να το πετάτε μέσα στο φούρνο. Θεωρώ όμως, σας είπα δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά βάσει της εμπειρίας μου θεωρώ ότι γίνεται. Οπότε άμα έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και δεν έχετε μαγιά, κάντε την ίδια συνταγή, απλά βάλετε 530-540 γραμμάρια αλεύρι, χτυπήστε, πλάστε μπαλάκια, κάντε ακριβώς την ίδια διαδικασία που θα κάνω κι εγώ, απλά δεν θα αφήσετε καθόλου να φουσκώσει, γιατί εγώ θα αφήσω να φουσκώσει τώρα. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ τα μπαλάκια, λίγο ακόμα, εδώ, αυτό το ζυμάρι έμεινε, τρία μπαλάκια ακόμα, ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, πάει αυτό στην άκρη. Εδώ. Ξέρω πως είναι τα μπαλάκια μαζί με το αλεύρι μέσα, τι κάνω. Απλά κουνάω λίγο για να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Παίρνω άλλο ένα ταψί. Δεν χρειάζεται να τα αλευρώσετε πολύ. Δεν θέλω να αλευρωθούνε. Θέλω να βγάλετε το μπαλάκι στο αλεύρι. Παίρνετε, βάζετε σε ένα καθαρό ταψί εδώ. 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 Βλέπετε έτσι. Απλά το αλεύρι θα βοηθήσει το να μην κολλήσουμε μεταξύ τους. Δεν θέλουμε να κολλήσουμε. Τώρα θα δημιουργήσουμε μία κρούστα που δεν θα κολλήσουμε μεταξύ τους και θα είναι με ζάχαρη. Γιατί θέλουμε να κάνουμε λουκουμάδες στον αυτόματο πιλότο. Οπότε εδώ, εδώ, εδώ. Να βλέπετε, αυτό κόλλησε. Κακώς κόλλησες. Δεν έπρεπε να έχεις κολλήσει. Εδώ, 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 εδώ και εδώ. Τώρα, κλείνω τα χέρια μου. Και πολύ απλά, το αλεύρι δεν το χρειάζομαι άλλο, το παίρνω πίσω. Πολύ απλά θα ρίξω το υπόλοιπο βούτυρο μου εδώ. 60 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Και μόλις ρίξω το βούτυρο εδώ, πάλι ακριβώς όπως έκανα πριν με τα αλεύρι, τώρα το κάνω με το βούτυρο. Ανακατεύω εδώ. Για να πάει το βούτυρο στους λουκουμάδες μου. Τώρα, έχω 100 γραμμάρια ζάχαρη με κανέλα, εδώ. Θα ανακατέψω. Ζάχαρο κανέλα. Και έτσι όπως είναι, ρίχνω και τη ζάχαρο κανέλα από πάνω. Εδώ. Και τώρα, χέρια ολέ. Αρχίζετε, παίρνετε λουκουμαδάκι, φροντίζετε να είναι καλά ζαχαροκανελωμένο και βάζετε μέσα στη φόρμα. Βάζετε μέσα στη φόρμα. Βάζετε μέσα στη φόρμα. Βάζετε μέσα στη φόρμα, εδώ. Καλά ζαχαροκανελωμένο, να πάει και βούτυρο και ζάχαρη παντού. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Πώς φαίνεται σαν διαδικασία, πανεύκολο, και εδώ, και εδώ, και εδώ,
Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ και εδώ. Και εδώ. Και εδώ και εδώ. Και εδώ. Και είδα ό,τι μείνει από ζαχαροβούτυρο. Εδώ. Το βάζεις από πάνω. Και βουάλα. Δύο ταψιά και ένα σκάδος του μίξερ. Αυτό είναι που λερώσαμε. Τώρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όπαλα. Κλείνουμε με βράνι. Εδώ. Και αφήνουμε στην άκρη να φουσκώσει. Όταν λέω να φουσκώσει, πρέπει να ακουμπήσουν τα λουκουμαδάκια μου την μεμβράνη. Να φουσκώσουν τόσο πολύ. Βγάζουμε τη μεμβράνη, ρίχνουμε μέσα στο φούρνο στον αέρα, ψηλά-ψηλά, στους 180 βαθμούς για 30-40 λεπτάκια και ουσιαστικά το monkey bread μας είναι έτοιμο. Είναι αυτό το υπέροχο λουκουμαδόψωμο που ουσιαστικά βγάζει ψωμάκια από εδώ. Εντάξτε. Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Είναι σαν donuts και σαν κουμάδες την ίδια στιγμή, αλλά με πολύ λιγότερες θερμίδες. Γιατί δεν έχουμε τηγανίσει. Αυτή τη στιγμή έχει καμία, ξέρω εγώ, 70-80 λουκουματάκια και έχω και τηγανάζουμε εδώ. Καλά, ακόμα δεν είναι γανάζ, αλλά τώρα θα γίνει. Με ένα κουταλάκι να κατέβω. Πιο μικρό κουταλάκι δεν μπορούσα να πάρω. Εντάξει, δεν είναι απλά του γλυκού. Είναι του γλυκού γλυκού. Δεν πειράζει. Θα πάρει λίγο παραπάνω ώρα. Επειδή είναι το τελευταίο live. Έλα. Έλα αγαπημένο μου. Γιώσε σε παρακαλώ. Έπρεπε να βάλω άλλο μισό λεπτό, η αλήθεια είναι. Φαίνεται. Αλλά δεν πειράζει. Άμα του δώσω ώρα, νομίζω θα γίνει. Νομίζω. Λοιπόν, και εκεί πέρα που νιώθεις ότι είναι κομμένο και ότι δεν είναι σωστό, όπως βλέπετε, σιγά σιγά άρχισε να μεταμορφώνεται και σιγά σιγά έγινε μία γκανάζ με σοκολάτα γάλακτος. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις το ψωμάκι σου από εδώ, βγάζεις ένα-ένα, βουτάς μέσα. Αν και τελευταίο live, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τελευταία φορά για το υπέροχο μας live. Να δώσω ένα τελευταίο δωράκι και να δώσω δύο θήκες για να οργανώσετε τα μαχαίρια σας, Άκης Πετρετζίκης. Λερωμένα κιόλας, εδώ. Ό,τι χρώμα θέλει η Άντα, δεν ξέρω τι. Οπότε γράψτε Άκης e-shop, μία λέξη χωρίς .com κάτω από το live μας στο Facebook. Και Άκης e-shop, θα κάνω τώρα post στη συνταγή στο Instagram, από κάτω ακριβώς. Λοιπόν, τρομερή συνταγή, δεν υπάρχει, περιμένω να τη φτιάξετε, να την ευχαριστηθείτε. Ραντεβού στο επόμενο live. Δεν είπα ότι θα σταματήσω τελείως, απλά θα σταματήσω τα πρωινά στις 10 η ώρα. Οπότε αύριο το πρωί δεν έχει 10 η ώρα live. Ελπίζω να σας λείψω, να μου στείλετε πάρα πολλά μηνύματα και να κάνω το βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω γιατί λένε πως θα χαλάσει ο καιρός. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή θέλω πραγματικά να βγω έξω στο μπαλκόνι να πιω ένα καφέ ή να πάω μια βόλτα. Μπορεί να πάω βόλτα. Ή μπορεί να πάω για τρέξιμο. Αν και έτρεξα ήδη. Και έκανα γυμναστική. Αυτά. Φιλάκια, γεια σας. Τέλος.